ξεκινούν από τον ίδιο παρονομαστή περίπου. Οι θέσεις και η βαθμοθυρία της περασμένης σεζόν μοιάζουν πια με μακρινό όνειρο. Όμως και φέτος, σιγά σιγά, θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν οι καλές ομάδες από τις μέτριες και οι μέτριες από τις κακές. Αυτό θα χρειαστεί λίγο καιρό και ως τότε όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Πολύ επιβλητικό στάδιο. Ιδανικό, θα λέγαμε, για το αγαπημένο μας άθλημα. Είμαστε όλοι έτοιμοι για την έναρξη του παιχνιδιού. Και προσπαθεί να σουτάρει. Το έβαλε. Με το καλημέρα βάζει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ νωρίς. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Κάνει πάσα πίσω στον goalkeeper του. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Συνεχίζει. Επιχειρεί το σουτ. Εδώ ζορίστηκε ο Πορτιέρε. Μπράβο του. Κατάφερε να πει όχι σε μια πολύ δύσκολη φάση. Θέλει να ανοίξει το παιχνίδι. Ψάχνει για... Χτυπάει με την μία. Μπήκε! Λέω να αρχίζουν να τους κάνουν οι αντίπαλοι. Θέλει προσοχή εδώ. Με τέτοια πρόσκληση, πρόκληση, είναι λογικό να σουτάρει ο επιθετικός. Αυτός είναι ο ορισμός της τέλειας πάσας. Τα υπόλοιπα είναι τυφλοσούρτης για έναν επαγγελματία παίκτη.
Τώρα το σκορ είναι 2-0 υπέρ τους. Τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα για αυτούς τώρα. Με λίγη πίεση ακόμη θα τον καθαρίσουν τον αγώνα. Ένα φάουλ εδώ επιτυχαίνοντας και βλέπει την κίτρινη κάρτα. Ωραίο σουτ. Ούτε αυτή τη φορά τα κατάφερε. Πρέπει να έχουν απελπιστεί πια. Είναι σαφές πως έχουν την κυριαρχία στο παιχνίδι αυτή τη στιγμή, με τόσες απανωτές ευκαιρίες, τις οποίες όμως δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν. Για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Προς τα πίσω η μπαλά θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Πάσαμε αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε από το τελείωμα? Τα πράγματα, Χρήστο, είναι ξεκάθαρα. Όποια τακτική για να ακολουθήσουν, είτε θετική είτε συντηρητική, έχουν το πάνω χέρι. Οδηγούν με 2 γκολ διαφορά. Το σκορ είναι 2-0. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Κακή επέμβαση εδώ. Κακή. Είναι φάουλ. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς. Ο παίκτης γίνεται αλλαγή και οι φύλαθλοι στην κερκίδα επιβραβεύουν με τον καλύτερο τρόπο την προσπάθειά του. Μπροστά μας βρίσκεται μια ολόκληρη σεζόν επίπονη, οπότε κάθε ξεκούραση είναι ευπρόσδεκτη ώστε να παραμείνει ο παίκτης φρέσκος για τη συνέχεια. Νομίζω είναι απολύτως κατανοητή αυτή η κίνηση. Άστοχη η σέντρα που επιχείρησε. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Έξοχη επέμβαση από τον κίπερ. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Το έκανε. Κατέβασε τα ρολά εδώ. Μεγάλη απόκρουση αυτή εδώ. Κατάφερε να αποσοβήσει αυτό που σε εμάς έμοιαζε μοιραίο.
Νέα κεφαλιά. Ωραία προσπάθεια ο τερματοφύλακας. Επιχειρεί μια προωθημένη παλιά. Καταφέρνουν και αναχαιτίζουν την επίθεση. Και βάζει αρκετή δύναμη στη σέντρα του. Ο διαιτητής καταλογίζει αμέσως φάουλ. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Τη βρήκε πολύ γεμάτα την μπάλα. Ίσως ο προπονητής τους εδώ να πρέπει να τους δώσει οδηγίες ώστε να σουτάρουν πιο συχνά. Μεγάλη προσπάθεια. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι. Μία μακρινή παλιά μπροστά. Έρχεται το σουτ. Και ναι, είναι το τελευταίο σφύριγμα στο παιχνίδι. Πραγματική ενίσχυση από επίθεση για την υπερχόμενη σεζόν. Τυχόν φόβοι που υπήρχαν πριν τη σεζόν εξαφανίζονται.